Καταρχά, χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για τον Γιάννη. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, εργάζομαι σε εταιρεία ανακύκλωση υπεύθυνο εμπορικού τμήματο. Και όταν πριν από 2 περίπου χρόνια ξεκίνησε το lockdown, 3 χρόνια, μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ κάποιου τρόπου απόκτηση παθητικού εισοδήματο μέσω επενδύσεων κυρίω. Και να βάλω το μυαλό μου να δουλέψει για το πώς τα χρήματα τα οποία είχα αποκτήσει με κόπο θα μου αποδώσουν. Προφανώς λοιπόν ένας από αυτούς τους τρόπους ήταν η ενασχόλησή μου με το χρηματιστήριο, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι οι γνώσεις οι οποίες κατήχα εγώ τότε ήταν, αν όχι μηδέν, πολύ κοντά στη μηδέν. Κάτι στιγμή λοιπόν ακούγοντας το podcast του Game of Money, το οποίο παρακολουθούσα ανελειπώς, καλεσμένος ήταν ο κύριος Πανταρτζής. Ήτανε ό,τι καλύτερο. Κούμπωσε ακριβώς αυτό που ήθελα. Άκουγα το πώς εξηγούσε, το risk profile που αντιπροσώπευε και έτσι αποφάσισα να παρακολουθήσω τα σεμινάρια του. Εκεί λοιπόν ήταν που είπα, ok, είμαι στο σωστό μέρος. Τον έβλεπα να αναλύει στρατηγικές και να μου τις περνάει σαν ένας φίλος περισσότερο, ο οποίος μοιαζόταν στο να μην χάσω όλο τον κόπο που είχα αποκτήσει, να μην γίνω κομμάτι του 90-90-90, όπως λέει και ξαναλέει, και μία εύκολη λία στους καρχαρίες που βρίσκονται εκεί έξω. Το καλύτερο όμως ήταν, πέρα από αυτά τα πράγματα τα οποία θα ακούς σε θεωρία, ήταν η πράξη. Τον έβλεπα live, να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια και μικρά και μεγάλα και να βάζει στη δράση ακριβώς όσο μας είχε περιγράψει λίγο πριν. Σε επόμενα μαθήματα παρατηρούσα την εξέλιξη αυτών των τοποθετήσεων που είχε κάνει. Κάποιες θέσεις short strangle, σε XBI, σε MU, όλα αυτά που λέω δεν μου λέγανε απολύτως τίποτα πριν από ένα μήνα και με αρκετά σημαντικά ποσοστά κερδών που για μένα ήταν αυτό που ήθελα, χωρίς να θέλω δηλαδή ένα υπερκέρδος, το ούτε εγγυημένες αποδόσεις, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, να βγάζεις ένα σταθερό κέρδος ανά μήνα. Αλλά για να μην φλιαρώ, αν θες συμπυκνωμένη γνώση στο τι είναι τα options, ποιες διαφορετικές στρατηγικές υπάρχουν, πώς τις βάζεις από τη θεωρία στην πράξη, πώς επενδύεις χωρίς να χάνεις τον ύπνο σου, πολύ σημαντικό, από άγχος ή αναλύοντας διαγράμματα, τότε ο κύριος Κανταρτζής ή Γιάννης, όπως πλέον τον λέω γιατί τον συναναστράφηκα αρκετά, είναι ο άνθρωπος. Γιάννη, ευχαριστώ.